Από το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, οι γυναίκες σε όλη την Κρήτη και σε κάθε ενορία ξεχωριστά ξεκινούν το στολισμό των επιταφείων με κάθε λογής λουλούδια που στολίζουν το σώμα του Χριστού. Ολόκληρη η μέρα είναι αφιερωμένη στην αποκαθήλωση του Εσταυρωμένου και στην ακολουθία του επιταφείου, που αργά το βράδυ περνάει από δρόμους και γειτονιές. Και του άλλου του συσταυρωθέντος αυτό. Οι επιτάφοι σε όλες τις περιοχές και τις γειτονιές, από τη μια άκρη στην άλλη του νησιού, ευωδιάζουν τις μυρωδιές της Άνοιξης και οι πιστοί, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, με ευλάβεια προσκύνησαν τον ενταφιασμένο Ιησού, πλημμυρίζοντας τους ναούς από νωρίς το πρωί. Να δώσουμε την ευχή στους ανθρώπους, η πορεία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού από τη Σταύρωση, την Ταφή και την Ανάσταση να χαρίζει σε όλους μας την ελπίδα να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή μας ζωή. Σήμερα η λάμπη ο ουρανός. Στον Άγιο Νικόλαο, στη Νέα Λικαρνασσό, οι γυναίκες που κρατούν τα μικρασιάτικα έθιμα έψαλαν και φέτος το μυρολόι της Παναγίας, τραγουδώντας τους παραχτικούς στίχους που η Παναγία είπε, βλέποντας στο σταυρό το μοναχογιό της. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς της φωνάει τον Χριστό. Είναι παράδοση, είναι συγκίνηση, είναι ευλογία να τα λέμε κάθε μεγάλη Παρασκευή. Όπως διευκρίνησαν οι γυναίκες που κρατούν το έθιμο, η θλιβερή αυτή μέρα αφήνει να ξεδιπλωθεί ο πόνος που έχει κάθε γυναίκα μέσα της, ενώ ταυτόχρονα κρατά ένα έθιμο που έχει τις ρίζες του στη Μικρά Ασία. Είναι όλο συγκίνηση, όλο δέος για τη μέρα αυτή και για τον Χριστό μας.